Έχει φύγει βέβαια η κυρία Κεραμέως γρήγορα, αλλά δεν έχει σημασία, θα τα ακούσει ή θα τα διαβάσει. Πρώτο που θέλω να σχόλιο να κάνω είναι ότι όλα αυτά που εξαγγέλλεται για την τοπική διοίκηση, να πάνε να ρωτήσετε τους δημάρχους, ακόμα και τους δικούς σας, που έχουν μία στοιχειώδη, δεν θέλω να πω εντυμότητα, μία στοιχειώδη αντίληψη το τι συμβαίνει. Σε τι κατάσταση βρίσκονται. Συνολικά δεν μπορούν να πάρουν απαραίτητους υπαλλήλους και αυτά που εξαγγέλλεται είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που ήθελα όμως κυρίως να πω είναι για το θέμα της επιστολικής ψήφου. Τι μας είπε η κυρία Κεραμέως και τι λέει και η κυβέρνηση και από ό,τι καταλαβαίνω δεν ξέρω αν άλλαξε τίποτα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι διευρύνεται η δημοκρατία. Καλά σοβαρολογείτε. Μας κοροϊδεύετε, δουλεύετε τον κόσμο. Ποια δημοκρατία δηλαδή. Ανοίγει ο δρόμος, δρόμος παραβίασης της ίδιας της μυστικότητας της ψήφου. Και σας ρωτάμε, είναι το ίδιο να πάει ένας να ψηφίσει στο εκλογικό κέντρο? Και αν μας πείτε για το εξωτερικό, κάντε περισσότερα εκλογικά κέντρα, για να μην ξαναμιλάω. Είναι το ίδιο με το να στέλνει μια επιστολή από το σπίτι του ή από τη δουλειά του? Αυτό είναι δημοκρατία. Έτσι δεν αντιλαμβάνεστε εσείς τη δημοκρατία? Και μάλιστα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Οικονομικοί έχουν συναισθηματική βεβαίως, το αναγνωρίζουμε, αλλά τις συνέπειες της ψήφου θα τις υποστούν οι Έλληνες. Αυτοί που ζουν στην Ελλάδα και έχουν οικονομικά συμφέροντα. Επομένως, η αυτοπρόσωπη παρουσία στις εκλογές όλων των οποίων ψηφίζουν είναι το ίδιο με την επιστολική ψήφο από το σπίτι, από το γραφείο. Θέλετε να μιλήσουμε πιο πρακτικά, γιατί μπορεί να πείτε και κάτι τέτοιο επιχείρημα. Ναι, δίνονται τα ψηφοδέλτια. Γνωστό. Ναι, αλλά μες στην κάλπη δεν σε βλέπει. Το αλλάζεις και βάζεις αυτό που θες. Πρακτικά. Διαφωνεί κανένας γι' αυτό? Έτσι είναι η κατάσταση. Ενώ με την επιστολική ψήφο τη φτιάχνεις, την ελέγχει και τη ρίχνεις και τη στέλνεις αυτή την ψήφο. Είναι απαράδεκτο και σας λέω ότι εμείς έχουμε στείλει, αν το έχετε διαβάσει, έχουμε στείλει ένα ανοιχτό γράμμα και προς την κυβέρνηση και προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα οποία δεν ξέρω τι αποφάσισαν τελικά ή τι αποφασίζουν για αυτό το νομοσχέδιο, αλλά στην πραγματικότητα είναι βοηθή σας. Και θα μας απαντήσετε δύο πράγματα. Να διευκολύνουμε όλους όσους θέλουν να ψηφίσουν. Καλά, το καλοκαίρι που σας καταθέσαμε τροπολογία για να ψηφίσουν με ειδικούς καταλόγους οι εργαζόμενοι στα νησιά κλπ. Κλπ. Γιατί την απορρίψατε, αφού κόπτεσαν τόσο πολύ για να συμμετέχουν όλοι? Δεύτερο θέμα που μας λέτε είναι η διεθνής εμπειρία. Μάλιστα. Παρακαλώ, θα διαβάσω τι λέμε στην επιστολή. Τι λέει η διεθνής πείρα? Καταγράφονται και καταγγέλλονται παρατυπίες. Παράδειγμα, απώλεια χιλιάδων ψηφοδελτίων και χειραγώγηση επιστολικών ψήφων από υποψήφιος στη ΣΥΠΑ, που είναι ο Θεός σας, ο απόγειος της δημοκρατίας. Να, παρακάτω. Επιθέσεις ταχυδρομικούς υπαλλήλους στην Ισπανία. Εσείς που είσαστε με την Ισπανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ και το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω. Πατάει και από εδώ και από εκεί. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Παράδοση απροστάτευτων ψηφοδελτίων στη γενική αλληλογραφία του κτηρίου στην Ιταλία. Το ξέρετε? Το ξέρετε. Και δεν μιλάτε. Ανακάλυψη καμένων ψηφοδελτίων σε χωματερή στην Ουγγαρία. Η συνέτερή σας. Κύριε συνάδελφε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία. Περιμένετε. Εντάξει. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται όλοι. Ένα λεπτό δεν θα χαθεί. Μισό κύριε Υπουργέ. Πάμε παρακάτω. Η Γαλλία έχει εγκαταλείψει από το 1975 το σύστημα της επιστολικής ψήφου στο εσωτερικό της χώρας εξαιτίας πολυάριθμων τέτοιων περιστατικών, διατηρώντας την για τους ψηφοφόρους του εξωτερικού, όπου στις βουλευτικές εκλογές του 2022 ακυρώθηκαν τα αποτελέσματα δύο εκλογικών περιφερειών λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Αυτά θέλετε να κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παφίλη. Κλείνω. Και αυτά που λέτε περί αποχής ή αποχή δεν είναι θέμα τεχνικό. Άμα θέλετε τέτοιο θέμα, φτιάξτε περισσότερα εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό. Δώστε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους που μπορεί να δουλεύουν να ψηφίσουν στον τόπο τους, γιατί αλλιώς εσείς που κόπτεστε δεν ξέρετε εσείς τίποτα. Ότι του λέει ο εργοδότης, εντάξει, πήγαινε ψήφισε, αλλά όμως απολύεσαι. Δεν το ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παφίλη. Είναι πρόσχημα το θέμα της αποχής, γιατί η αποχή έχει κοινωνικά και πολιτικά έντυπα. Και εμείς επιμένουμε στη θέση να αποσυρθεί πάρα αυτά αυτό το νομοσχέδιο που ανοίγει δρόμο και για τις βουλευτικές εκλογές. Και προκαλούμε και τα άλλα κόμματα να το ξανασκεφτούν.